Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον καθηγητή, τον κύριο Σέρβο που έχουμε κοντά μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητή. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Και τον στρατηγό, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, από τον οποίο και θα έλεγα να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε ένα γεγονός που το παρουσιάσαμε νωρίτερα, την μεγάλη είδηση που θα δείτε ότι είναι και πρώτο θέμα παντού, στρατηγέ, με τη φρεγάτα μας. Τη φρεγάτα Ίδρα και την πρώτη εμπλοκή που είχαμε στην Ερυθρά Θάλασσα. Αποκρούσαμε από ό,τι αντιληφθήκαμε από το ρεπορτάζ δύο ενδεχόμενες επιθέσεις από drones, από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αποκρούστηκαν αυτά και άλλαξαν κατεύθυνση από ό,τι μας είπε στον αδελφό μας νωρίτερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Τι λέτε τώρα εδώ, τι έχουμε? Ναι, νομίζω ότι τέτοιου είδους περιστατικά από εδώ και πέρα θα είναι μια καθημερινότητα για το προσωπικό που συμμετέχει στην αποστολή. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι θετικό το ότι συμμετέχουμε σε αυτή την αποστολή. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί, λέτε. Προφανώς πρέπει να είμαστε εκεί. Τα στελέχη αποκτούν επιχειρησιακή εμπειρία, λειτουργούν μέσα σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον. Και θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία και από πολεμικές επιχειρήσεις. Ένα περιβάλλον πραγματικών επιχειρήσεων. Ακριβώς. Όχι ασκήσεων. Τέτοιου είδους επιθέσεις. Προχθές, ας πούμε, το αμερικάνικο πλοίο είχε 24 επιθέσεις από drones. Mm-hmm. Συνεπώς, λοιπόν, θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Άρα, λοιπόν, περιμένουμε και άλλου τέτοιου είδους εμπλοκές. Το λογικό είναι προφανώς, να περιμένουμε και άλλες τέτοιες. Και να σκεφτείτε ότι το προσωπικό που είναι κάτω, γιατί έχουμε μια συστοιχία Patriot από το 21. Mm-hmm. Έχει αντιμετωπίσει περίπου το χρόνο γύρω στις 350 επιθέσεις από πυραυλικά πλήγματα από τους Χούθη. Από τους Χούθη, ναι. Συνεπώς, λοιπόν, είναι θετικό. Εγώ το βλέπω θετικό. Μακάρι όλα να πάνε καλά, να γυρίσουν τα παιδιά με το καλό πίσω και να είναι μια επιτυχής αποστολή. Είναι προβολής ισχύως της χώρας. Mm-hmm. Το ότι συμμετέχει η Ελλάδα σημαίνει ότι είναι μέσα στα κέντρα των αποφάσεων. Mm-hmm. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αναλάβει και το στρατηγείο που είναι στη Λάρισα, το οποίο και αυτό διευθύνει, συντονίζει τις επιχειρήσεις. Όλο αυτό το όνομα ασπίδες των επιχειρήσεων, επίσης, ναι, είναι σημαντικό. Το πλήρωμα είναι, είναι εθελοντικά. Είναι μόνιμα στελέχη, εθελοντικά. Επαγγελματίες. Προσεφέθησαν. Προφανώς και υπάρχει και φρόνημα. Αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, ότι κάποιοι παραιτήθηκαν επειδή θα πήγαιναν στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Εσείς είχατε ταχθεί από την αρχή. Εγώ είχα ταχθεί. Υπέρ. Πέρα που θυμάστε ένα πρωινό πρωτού, καν ληφθούν οι αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό. Είναι απαραίτητο η Ελλάδα να έχει αποτύπωμα και επιχειρησιακά για όλους τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Τζούνης. Πέρα του γεγονός ότι ήδη πλήττονται τα συμφέροντά μας και στο λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή ήδη έχουμε ζημιά από αυτή την ιστορία. Το ρόλο μας στην παγκόσμια ναυσιπλοεία, το ότι είμαστε μπροστάριδες και όπως η Τουρκία για δικούς της λόγους βλέπει το χάρτη, έτσι βλέπουμε και εμείς τελείως το χάρτη διαφορετικά. Mm-hmm. Αυτό είναι ο κόσμος σήμερα. Ας τον αποδεχτούμε. Έτσι, δηλαδή, κριτική από την εξέδρα δεν υπάρχει. Πρέπει να βρέξουμε τα ποδαράκια μας, mm-hmm. να εξισορροπήσουμε, θυμάστε, και περιπτώσεις όπως της Λιβύης, που δεν πήγανε τα πράγματα, έτσι, mm-hmm. και με μεγάλο κόστος και σε ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, είμαστε οι πρώτοι που θα δρέψουμε τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας. Γιατί περνάμε και ένα μήνυμα στους εταίρους και στους συμμάχους μας. Ξέρετε, η χώρα μας έχει πλέον ένα νέο κοστούμι. Αυτό το κοστούμι πρέπει να το φοράς, όχι να σε φορέσει. Mm-hmm. Πολύ καλά κάνει ο Μανώλης ο Κωστίδης και δείχνει την εικόνα της Τουρκίας, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλη ανάγκη από ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχει καταλάβει τα νέα δεδομένα. Φανταστείτε, βρισκόμαστε σε ανάποδο το 1989, έτσι, για να σας το πω, για να έχετε μια εικόνα. Και είναι πολύ σημαντικό πώς πλασάρεται η Ελλάδα. Άρα, στο ρεπορτάζ που ακούσαμε, κοιτάξτε, τα έχουμε ζητήσει και εδώ στο παρελθόν. Και αν οι ίδιοι σύμμαχοί μας αποφασίσουν να εμπλακούν περισσότερο με χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία, εκεί θα πούμε όχι εμείς. Γιατί είναι στο τραπέζι πια αυτή η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε εκεί. Μπορούμε να πούμε όχι. Προσέξτε, προτού πούμε το ναι ή όχι, μίλησα, επαναλαμβάνω, εκεί θέλει δουλειά στον κόσμο. Έτσι. Μίλησα λίγο για τα νέα δεδομένα. Και θέλω να πω, στο μέλλον, κύριε Παυλόπουλε, περισσότερες χώρες θα χαρακτηρίζονται ως Ουκρανίες και περισσότερες χώρες θα αποκηρύσσονται ως Ρωσίες. Πρέπει δηλαδή και εσύ κάπου να επιλέξεις που θες να είσαι και που να μην είσαι. Mm. Δεύτερον, πιστεύω ότι υποτιμήθηκε το τι συνέβη στην Οδυσσό την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει ένα σενάριο που για μένα έχει την αξία του να το επικοινωνήσουμε. Ήταν και ένα προειδοποιητικό χτύπημα, όχι απέναντι μόνο στον πρόεδρο της Ουκρανίας, αλλά απέναντι στον πρωθυπουργό της ελληνικής δημοκρατίας. Και για να έχουμε όλοι να αντιλαμβανόμαστε την ενεργητική ευθύνη που πρέπει να αναλάβουμε από εδώ και πέρα, οι καθαρές και αξιόπιστες θέσεις που υπηρέτησαν όχι μόνο τη χώρα μας ως χώρα status quo, ελπίζω όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτό, υπηρέτησαν το σκληρό εθνικό συμφέρον και ξαναβάλαν Ελλάδα στο χάρτη, το ξέρει η Τουρκία.
Το ξέρει η Τουρκία ότι η Ελλάδα μπήκε στο. Έχει αποκτήσει ένα στρατηγικό λιμένα στην Αλεξανδρούπολη για τη Δύση που δεν υπήρχε πριν. Αλλά, να το πούμε και αυτό το αλλά. Το γεγονός ότι πλέον είσαι ένας παίκτης περιφερειακά, δεν το πιστεύουν πολύ, δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε για αυτή τη μίζερη αντίληψη της Προκόστενας. Σηκώθηκαν βλέφαρα, κύριοι και φρύδια, και από άλλους που είμαστε πλέον στο παιχνίδι. Αλλά έτσι γίνεται το παιχνίδι στη διεθνή σχέση. Πάμε ξανά στο Μανώλη, να μπούμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον, στο επιθετικό περιβάλλον που αναπτύσσεται από τα μέσα ενημέρωσης. Θα δούμε αν είναι μόνο τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ξύπνησαν τα μέσα ένα πρωί και άρχισαν να βάλουν με ατματζάκατα της Ελλάδας. Να το δούμε αυτό για να το σχολιάσουμε εδώ, Μανώλη. Για πάμε. Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Τούρκος Πρόεδρος στήριξε μια πολύ σκληρή γραμμή στο ζήτημα της Κύπρου. Εκεί ζήτησε ουσιαστικά την αναγνώριση της του Δουβουκού, όπως την αποκάλεσε ο ίδιος. Από εκεί πέρα, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και είπε ότι επικρατεί ένα θετικό κλίμα το τελευταίο διάστημα και εύχεται να έρθουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Mm-hmm. Το τονίζουμε και αυτό. Και τρίτο σημείο είναι αυτό που. Τρίτο σημείο είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεμέλιος λίθος, σημαντικό και αυτό. Από την άλλη, όμως, είδαμε χθες το βράδυ χάρτες. Πρώτα απ' όλα, χάρτες που να στοχοποιούν ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νησιών και της Θράκης και της Αθήνας. Και να λένε ότι θα πλήξουν το στόλο, τον ελληνικό στόλο, ότι μπορούν να πλήξουν το στόλο στα λιμάνια, να τον εγκλωβίσουν τον ελληνικό στόλο στα λιμάνια. Από τρία διαφορετικά δίκτυα, τα δύο σας δείξαμε και μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Το Γιουνανιστάν, η λέξη Γιουνανιστάν δεν είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα στις εβδομάδες από τα τηλεοπτικά δίκτυα με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Μας προκάλεσε εντύπωση. Βέβαια, σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ υπάρχει και η άλλη, να το πούμε και αυτό, ότι ετοιμάζονται οι Τούρκοι στον Μπαϊράμι τους περίπου σε 3,5 εβδομάδες από τώρα να επισκεφθούν την Ελλάδα, ότι υπάρχουν χιλιάδες κρατήσεις Τούρκων που θα θέλουν να έρθουν στα νησιά. Άρα υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν και οι πύραυλοι που ενδεχομένως να έρθουν, λένε, αλλά θα έρθουν και οι Τούρκοι τουρίστες. Να πούμε λίγο μια κουβέντα για να το κάνουμε όλα. Πενταράκια, έτσι, πενταράκια. Λοιπόν, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Δηλαδή, εδώ είναι διαφορετικές ερμηνείες του καλού κλίματος. Η διπλωματία ασκείται με όλα τα μέσα από την Τουρκία. Από την άμυνα και τη σκληρή ισχύ έως τη δύναμη της πληροφορίας. Σας θυμίζω, εδώ είναι λίγο ο ψυχολογικός αντίκτυπος. Να νιώθεις ότι υπάρχει, αν θέλετε, μία πίεση αν δεν αδράξεις αυτή την ευκαιρία. Θυμόμαστε όλοι, υποθέτω, τον Εύρο. Στον Εύρο η Τουρκία πήγε ακριβώς να κάνει. Να νιώθουμε την ανάσα της στο σβέρκο μας από τον Εύρο έως το Καστελόριζο. Πείτε μου αν πέρασε ή όχι το μήνυμα. Μια κεντρικά σχεδιασμένη επιχείρηση απέτυχε παταγωδώς. Χάρη στα στελέχη των ενόπλων, αν θέλετε, δυνάμεων. Υπάρχει όμως αυτό και νομίζω η Τουρκία, μην το υποτιμάμε, απευθύνεται στην ελληνική κοινή γνώμη. Ένα κομμάτι. Όμως, για να απευθυνθούμε σε αυτούς που ασκούν κριτική, η Ελλάδα πολύ σωστά αυτή τη στιγμή αποδέχτηκε την επαναπροσέγγιση. Η επαναπροσέγγιση Τουρκίας που ο Μανώλης Κωστίδης έβαλε ρεπορτάζ και από τις ΗΠΑ. Ναι. Έγινε λόγω της Δύσης σε επίπεδο οικονομίας και όπλων. Αυτά τα έχουν καταλάβει έτσι, και αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα στην εξωτερική πολιτική. Εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία πρώτον γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά. Είμαστε μια μικρή χώρα και θέλουμε με ωφέλιμο τρόπο να. Θέλουμε γιατί όμως, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος πριν. Ένα θέμα είναι αυτό που είπαμε τώρα, η επιθετικότητα και αυτή η επίδειξη ισχύω της Τουρκίας, που σου λέει να το έχει και αυτό από και κάτω. Η ψυχολογική πίεση. Έτσι. Ψυχολογικά. Και από την άλλη, ελπίζουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος στη δήλωσή του. Έκανε εκθίαση τέλος πάντων το γεγονός ότι έχουμε καλό κλίμα, ήρεμα νερά κλπ. Αλλά πρέπει να περιμένουμε λέει, και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τι εννοεί με αυτό. Εννοεί με συγκεκριμένα αποτελέσματα ότι θα περιμένει, υποθέτω στη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό τον Μάιο, αν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Εντάξει, αν η Τουρκία μείνει σε αυτό που εγώ είμαι με τα βεβαιότητα, σας λέω, μια τακτική αναδίπλωση, δεν θα πάει μακριά αυτή η ιστορία. Έχουμε και αμερικανικές εκλογές, έχουμε και πολλά. Όμως. Πώς μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα, κύριε Στέρμπο, δηλαδή εμείς ως Έλληνες. Θα σας πω πώς μπορούμε. Η Τουρκία θα δούμε τι σκέφτεται να κάνει, τι σχεδιάζει. Εμείς ως Έλληνες έχουμε μια στόχευση. Πώς θα πάμε παρακάτω. Θα σας πω. Με αυτή τη νέα αντίληψη που σας λέω. Η Τουρκία, κύριε, θα το πω πολλές φορές. Πρέπει να δείχνουμε το χάρτη σε αυτή την εκπομπή. Μπορεί να μην κινείται στα ελληνοτουρκικά για τους γνωστούς λόγους. Ναι. Κάνει όμως κινήσεις παντού. Κάνει κινήσεις στην Ερυθρά. Οι Αμερικάνοι σου λένε μια ευκαιρία να σε προσεγγίσω περισσότερο τι μου δίνεις από το Ρώσικο. Έτσι. Να είναι καλά οι Τούρκοι. Μας κάνανε μεγάλο δώρο με αυτή την ιστορία με την Ρωσία. Άρα και εμείς πρέπει να κοιτάμε, αν θέλετε, τον ίδιο χάρτη. Μεταξύ άλλων και γι' αυτό είμαστε και με τη φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά. Σας θυμίζω ότι έχουμε δύο μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Να δουλέψουμε περισσότερο το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή
διασυνδέεται με γεωγραφικές ζώνες σε μεγάλη πόση μεταξύ μας. Είναι ευχής έργων που ο Ντόναλντ Τούσκ επανεκλέχθηκε στην Πολωνία. Μάλιστα. Η Πολωνία είναι χώρες που θα δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή η Exxon επιχειρεί νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σωστά. Δηλαδή μπαίνουμε και στο κομμάτι της ενεργειακής ασφάλειας. Όλα αυτά τα λαμβάνει πολύ σοβαρά. Λέτε τις κινήσεις που έχουμε κάνει στην πραγματικότητα. Όχι, όχι. Λέω όμως αυτά που έχουμε μπροστά μας ως διαπραγμάτευση. Η Τουρκία θέλει να κάνει κυκλοτικές κινήσεις και σε κάποια φάση, μισό λεπτό, κύριε Κωστίδη, όταν έρθει τώρα το πλήρωμα του χρόνου, θα διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς, γι' αυτό περιμένει και τον επόμενο κλειδοκράτορα του Λευκού Οίκου, και εκεί ενδεχομένως θα ήθελε να βάλει και τα ελληνοτουρκικά. Κάτι λέει ο κύριος Ερντογάν, πάντως. Να σας προσπαθώ. Τι λέει ο κύριος Ερντογάν. Κύριος Ερντογάν, κάτι λέει. Τι λέει. Επειδή. Να σας πω, αυτό που θέλει να πει ο Τούρκος Πρόεδρος. Ναι. Δεν ξέρω ο ίδιος μόνο, αλλά αυτό που μας λένε στο ρεπορταζιακά σας λέω είναι. Θα γίνουν βήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το ζήτημα που θέτει η Τουρκία. Ναι. Όπως και η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό θα συζητήσουμε. Ναι. Εκεί είναι το ζήτημα. Τα βήματα που εκείνος θέλει. Βήματα, λέμε τα βήματα, αυτά εννοούμε. Αν δεν μας βλέπει. Προσέξτε, κύριε Κωστίδη, αν δεν μας βλέπει ως εμπόδιο για τη θάλασσα που διεκδικεί η Τουρκία από τα Δαρδανέλια έως την Ερυθρά που θέλει, γιατί εκείνη η Ελλάδα το εμπόδιο. Χωρίς το Αιγαίο και το Κρητικό Πέλαγος δεν περπατάει. Αν δεν το βλέπει ως εμπόδιο και μπορεί μαζί μας να μοιράσουμε θαλάσσιες ζώνες με βάση το δίκαιο της θάλασσας, αλλά μην το περπατάμε. Δηλαδή, μετά δηλαδή, κύριε Κωστίδη, τι θα γίνει δηλαδή. Μετά θα έρθουν πάλι αυτές οι απειλές. Εδώ, εάν το Μάιο. Κανείς δεν θέλει περισσότερη Τουρκία στο Αιγαίο από τη Δύση, το καταλαβαίνετε ή όχι. Ναι. Αν το Μάιο δεν θα περιμένει η Τουρκία. Ξέρει ότι δεν θα γίνει το επόμενο βήμα όπως εκείνη το έχει στο μυαλό της. Εμάς μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε το χρόνο με τις υπόλοιπες. Το καταλαβαίνετε ότι μας βλέπουν πλέον κρίσιμες χώρες όπως οι Αμερικανοί ως παράγοντα εξισορρόπησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Όχι για την ψυχή της μάνας τους, γιατί τους συμφέρει και εκείνους να μην βρεθούν πολύ εξαρτημένοι από την Τουρκία. Και συμφέρει και εμάς. Και εμείς καθόμαστε. Πρέπει να βγούμε από τη μικρή εικόνα της μίζερης ελληνοκεντρικής, επαναλαμβάνω, προσέγγισης. Και να τελειώνουμε με το τραύμα της μεταπολίτευσης του 1974. Ακόμα αυτό το κουβαλάμε. Ναι, το κουβαλάμε. Το κουβαλάμε. Η προβολή εικόνων από τα τουρκικά ΜΜΕ καθημερινά νομίζω ότι εντάσσονται μέσα στην στρατηγική του εξαναγκασμού. Δηλαδή να μας παρουσιάσουν την Τουρκία ότι είναι μια υπερδύναμη. Συνεπώς λοιπόν να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, να συνθηκολογήσουμε ή να συμβιβαστούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το θετικό κλίμα το οποίο είδε ο Τούρκος Πρόεδρος, αν μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μόνο τον 2023 είχαμε 1650 παραβιάσεις των χωρικών υδάτων. Μάλιστα. Και φέτος έχουμε 180. Δηλαδή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Επίσης, οι δηλώσεις του περί κυριαρχικής ισότητας στην Κύπρο δεν συνάδουν με το θετικό κλίμα. Όταν λέει κυριαρχική ισότητα και με δεδομένο ότι η Τουρκία πλέον έχουμε φύγει από την Τουρκία με την λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που ούτε και αυτή ήταν μια βιώσιμη λύση, έμοιαζε περίπου με το σχέδιο Ανάν. Μάλιστα. Θέλει μια χαλαρή συνομοσπονδία που το συνιστόν κατεχόμενο τμήμα να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία να υποφελείται από αυτό που θα είναι ένα προτεκτοράτο της. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι το κλίμα είναι θετικό. Σας θυμίζω επίσης και κλίμα αυτό κουβέντα, στην Ευρώπη. Έχασε την Άγγελα Μέρκελ ο Ταγί Περντογάν. Ακόμα και η Γερμανία είναι μια χώρα. Έχουμε πάρα. Σε καθρεφτάκια τη χάριζε και γελάγανε. Όχι, την έχασε, βρίσκεται ο Σόλτ. Α, επειδή είναι Σόλτ. Ο οποίος δεν καταλαβαίνει πολλά από γεωπολιτικά. Αλλά η Μανταλένα Μπέρμποκ είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Έτσι. Εκείνη η ευκαιρία στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να κλείσει τα ελληνοτουρκικά. Έχει αλλάξει η αντίληψή τη απέναντί μα. Και αυτό οφείλεται στη δουλειά που έγινε την τελευταία. Όμως. Αλλά ούτε και να επιστρέψει στην ένταση. Τότε γιατί συζητάμε, κύριε Σέρβο. Γιατί, κύριε Κωστή, αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Επιτρέψτε μου στην ελληνική κοινή γνώμη. Γιατί συζητάμε. Γιατί ένα κομμάτι τη κοινή γνώμη θεωρεί ότι η Ελλάδα συζητάει και πιθανώς έχει να δώσει τίποτα. Δεν έδωσε τίποτα ω το χρεοκοπημένο κλωτσοσκούφι τη Δύση. Και θα δώσει ω μια χώρα αναβαθμισμένη. Που αυτό πιστώνται στις αποφάσεις που λήφθησαν τα τελευταία 5 χρόνια. Γιατί συζητάμε, κύριε Κωστίδη. Συζητάμε διότι η Τουρκία χρειάζεται χρόνο για λεφτά να φτιάξει την οικονομία της και όπλα. Και εμείς συζητάμε την Τουρκία για να έχουμε ήρεμα νερά και να κάνουμε τη δουλειά μας εκεί που πρέπει και να εξοπλιστούμε και μέσα τη μαστούρα. Ασφαλώς και να εξοπλιστούμε. Ορίστε. Εγώ είμαι υπέρ της συζήτησης, επειδή εσείς είπατε. 100% υπέρ της συζήτησης. 100% υπέρ της χαμηλής πολιτικής. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Μανώλη. Ο χρόνος της εκπομπής, Μανώλη μου, τελειώνει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πάμε σπίτι μας. Έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να παίξω. Θέλεις να μην βγει ο κύριος Μαρινάκης. Γεια σας. Να μας το πείσαμε, είναι Μανώλη. Καλημέρα σας. Να πούμε ότι εσύ δεν θες αυτό. Καλημέρα.